Πάμε τώρα στην υπόθεση της Πάτρας και το Μάνο Δασκαλάκη, Χρύσλα μου. Διότι αναμένεται η αντίδρασή του στο εξώδικο της Βούλας. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι το εξώδικο αυτό του κοινοποιήθηκε στο πατρικό του σπίτι στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν πήγε, δηλαδή, λέγει, πήγε το εξώδικο, βεβαίως και πήγε. Και ο Μάνος Δασκαλάκης έχει λάβει υπόψη του το εξώδικο και έχει ήδη μιλήσει με τον δικηγόρο του, τον κύριο Καράμπελα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, θα απαντήσει με εξώδικο σε ένα προς ένα, σε όλα τα σημεία που αναφέρονται, την Παρασκευή. Δηλαδή η δική του ημεριά θα κοινοποιήσει το δικό της εξώδικο απάντηση αύριο μέχρι το απόγευμα λογικά και θα έχει επιδοθεί και το εξώδικο. Ο Μάνος Δασκαλάκης λοιπόν αναμένεται να απαντήσει μέσω εξωδίκου και στα 6 ζητήματα που η Ρούλα Πισπυρίγκου έχει θέσει. Από τους τάφους των παιδιών και τη συντήρησή τους μέχρι και την αποπληρωμή των οφειλών του κινητού τηλεφώνου το οποίο βρίσκεται στο οικογενειακό λογαριασμό. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι έχει σκοπό να κάνει ο Μάνος Δασκαλάκης και την απαντήσει. Αν έχουμε το δικηγόρο, το εννοώ κάποιες πληροφορίες. Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Καράμπελας ήταν πάρα πολύ φιδωλός και ο Μάνος Δασκαλάκης εξακολουθεί να παραμένει σιωπηλός και να μην παίρνει καμία θέση. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο κύριος Καράμπελας έχει απάντηση για όλα. Δηλαδή δεν αποκλείεται το εξώδικο που θα δούμε να καταφθάνει αύριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί υπάρχει ένας χρόνος που πρέπει να απαντηθεί ένα εξώδικο. Θα ρίξει κι άλλο φως σχετικά με όλα αυτά που ζητάει η Ρούλα Πισπυρίγκου. Το φως δημοσιότητα, Νάντια μου, βγαίνει μια συνομιλία του Μάνου Δασκαλάκη. Με ένα γιατρό, η συνομιλία αυτή χρονικά που προσδιορίζεται στις 30 Απριλίου του 2021. Και του χτυπάει κάποιο καμπανάκι, γιατί Ρούλα ο γιατρός. Μετά την πρώτη ανακοπή της Τζορτζίνας, ουσιαστικά του χτυπάει το καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει με δεδομένο ότι ήδη η οικογένεια έχει χάσει τα δύο παιδιά και ότι κάτι στην ψυχολογία της Ρούλας Πισπυρίγκου χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια. Μπορούμε να το δούμε όμως. Η Ρούλα θέλει βοήθεια. Η Ρούλα μια στιγμή μου μίλησε, μου είπε ότι άκουσε. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία για το ότι άκουσε και δεν με ενδιαφέρει, ειλικρινά. Μιλήσαμε αρκετή ώρα όμως. Ναι, μου το είπε. Ένιωσα ότι θα ήταν καλό μια μάνα η οποία... Ακούστε με, προχτές με τον ψυχίατρο η Ρούλα ήθελε να σας πάρει τηλέφωνο, είχε πολλά νεύρα. Της είπατε να πάει να της πει πώς να διαχειριστεί το παιδί μετά. Ο ψυχίατρος δεν της είπε τίποτα για το παιδί. Τη ρωτούσε μόνο αν έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Αν βλέπει δράκους στο κεφάλι του άντρα της και αν βλέπει φωτιές στα μάτια του άντρα της. Μόνο για το παιδί δεν της είπε κάτι. Εμείς πήραμε τηλέφωνο και είπαμε: έχουμε μία μαμά η οποία έχει περάσει δύο δύσκολες καταστάσεις παιδιών, δύο απώλειες παιδιών και ήρθε μία τρίτη ανακοπή και θέλουμε να τη βοηθήσουμε στα πλαίσια αυτής της κατάστασης. Σας λέω τι ρώταγε τη Ρούλα, αυτός ο γιατρός. Άρα δεν βοήθησε. Όταν μπήκα εγώ μέσα, μου λέει: η γυναίκα σου είναι ικανή να αυτοκτονήσει, να κάνει κακό στον εαυτό της. Του λέω όχι. Αντί να μας πει κάτι για το παιδί, προσπαθούσε να δει αν είναι τρελή η Ρούλα. Μη λες τρελή. Κοιτάξτε, γιατρέ, μπορεί τον τελευταίο χρόνο να γίνονται κάποια πράγματα που δεν τα ξέρετε, γιατί θεωρούμε ότι δεν σας αφορούν τα προσωπικά μας. Εννοείται ότι δεν σας αφορούν. Από εκεί και πέρα είμαστε ο ένας 28 ετών, ο άλλος 32 ετών και ξέρουμε τι θέλει το παιδί μας. Και για το καλό του παιδιού μας ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί μας έχει μείνει μόνο αυτό το παιδί. Το τι έχουμε μεταξύ μας θα το βρούμε εμείς. Από εκεί και πέρα, μακάρι να ήταν όλες οι γυναίκες σαν τη Ρούλα. Όταν έρχεται μία μητέρα και έχει αυτή την εικόνα, εγώ οφείλω σαν γιατρός να το διερευνήσω αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχουν χίλια περιστατικά και ξέρω τι σημαίνει όταν έχεις το παιδί σου, πρέπει να δω τι έχει. Μήπως έχει μία μανιοκατάθλιψη και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Αυτό συζητήσαμε, όχι για το παιδί. Δεν ζητήσαμε παιδοψυχίατρο, ζητήσαμε να δουν αν αυτή η μανούλα θέλει βοήθεια για να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Ο ψυχίατρος δεν κατάφερε τίποτα, παρά μόνο να την κάνει να γελάσει μαζί του. Είμαι 8 χρόνια με τη Ρούλα. Στο πρώτο παιδί ήταν μια Ρούλα μέσα στο σπίτι που έκλαιγε. Βγαίναμε έξω και γέλαγε. Ήταν το κρύο με τη ζέστη. Και μέσα στο σπίτι έκλαιγε και πήγαινε η Τζορτζίνα και της έλεγε: «Μάνα, κοίτα, εγώ με τον μπαμπά είμαστε δυνατοί». Αυτό προσπαθούσαμε να περάσουμε στο παιδί. Της έλεγα: «Πήγαινε, πες τη μαμά ότι είμαστε δυνατοί εμείς και δεν κλαίμε». Εγώ έχω μια άλλη νοοτροπία που δεν θα δικαιολογηθώ γι' αυτό. Είμαι της άποψης ότι όταν φεύγει ένας άνθρωπος δεν μπορείς να μένεις αυτό. Πρέπει να συνεχίζεις τη ζωή σου. Γιατί έχεις άλλον έναν ή άλλους δύο ή άλλους τρεις. Κανένας δεν ξέρει τι κάνω εγώ στο σπίτι μου. Ξεκινήσουμε το τελευταίο και θέλω τη γνώμη σας. Γιατί με το που είπε όταν φεύγει ένας άνθρωπος, είπαμε όλα, λες Νάντια, είναι προσέγγιση. Κοίταξε, μιλάμε όμως για παιδιά. Έτσι. Δεν μπορώ να κόπω ένα πατέρα. Δεν ξέρω, Αντρέα μου, τι λες εσύ, να λέει ότι. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, προχωρά στη ζωή σου και να είναι τα παιδιά. Δεν μένεις σε αυτό. Τι να σου πω, με μπερδεύουν όλα αυτά τα πράγματα.
Κάποια είναι σωστά, κάποια είναι υπερβολικά, κάποια ίσως είναι και λανθασμένα για τη δικιά μου άποψη. Αλλά από όλο αυτό το πράγμα δεν μου αλλάζει κάτι τους κεντρικούς άξονες της σκέψης μου απέναντι στην κατάσταση. Δεν τεκμέρεται κάτι ιδιαίτερο. Ο Μάνος είναι Μάνος, η Ρούλα είναι Ρούλα και τα γεγονότα είναι αδιαφιλονίκητα και αδιάσυστα. Έχουμε χάσει 3 παιδιά που μάλλον είναι αποτέλεσμα εγκληματικής δολοφονικής κατάστασης. Βλέπετε όμως τι είπε ο γιατρός προς τον Μάνο Δασκαλάκη. Γιατί έλεγε ότι γέλαγε και εμείς είχαμε πάει για το παιδί και ασχολιόταν με τη Ρούλα. Ο γιατρός λοιπόν γύρισε και είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάτι, μήπως υπάρχει μια μανιοκατάθλιψη. Θα πάμε σε αυτό που ο Ανδρέας πριν, γιατί υπάρχει μια αποκάλυψη. Υπάρχουν αποκαλύψεις, είναι μια στοιχεία από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος λέει ότι οι ιατροδικαστές τελικά θα ζητήσουν την εκταφή της Τζορτζίνας. Ναι, για να το δούμε. Τα τηλεφωνήματα ανάμεσα στη Ρούλα και στο κοντινό της περιβάλλον μπαίνουν στο στόχαστρο, ενώ οι ιατροδικαστές συνεχίζουν να ψάχνουν τι τελικά συνέβη και χάσαν 3 αθώα παιδιά τη ζωή τους. Ο Βασιλής Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, αποκαλύπτει πως υπάρχει αναφορά που συντάχθηκε πριν το θάνατο της Τζορτζίνας, η οποία αναφέρει πως ενδεχομένως τα περίεργα επεισόδια του 9χρονου κοριτσιού να προκλήθηκαν από ασφυξία. Παράλληλα, σημειώνει πως οι ιατροδικαστές θα ζητήσουν την εκταφή της Τζορτζίνας. Είναι μια αναφορά που έχει συνταχθεί πρώτου θανάτου της Τζορτζίνας από ανακοπή, ότι αυτοί οι σπασμοί και αυτά τα επεισόδια, τα καρδιακά που παρουσίαζε το άτυχο κοριτσάκι, αυτά τα 9 επεισόδια, οφείλονται πιθανόν σε έλλειψη οξυγών. Οι ιατροδικαστές εξακολουθούν και να ζητούν ότι πρέπει να υπάρξει εκταφή της Τζορτζίνας, ώστε να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί, ποιες φαρμακευτικές ουσίες της έχουν χορηγηθεί πιθανόν δηλητηριώδεις. Η λίστα με τα τηλεφωνήματα της Ρούλας μετά το θάνατο της μικρής Ήρυδας και είναι την κατηγορούμενη. Η αντίφαση ανάμεσα στους χρόνους που έχουν δηλώσει για το θάνατο του Βρέφους γεμίζει ερωτηματικά τις αρχές. Εκείνο το πρωινό στο σπίτι φέρονται να ήταν δύο πρόσωπα, η κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου και η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου. Τώρα, η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου έχει υποπέσει σε κάποιες αντιφατικές, έτσι, αντιφατικούς χρονικούς προσδιορισμούς ό,τι αφορά την ακριβή ώρα που εντόπισε την Ήρυδα. Δηλαδή, αρχικά είχε πει ότι την εντόπισε γύρω στις 11.30, στη συνέχεια είπε ότι την εντόπισε γύρω στις 11 παρατέταρτο, οπότε και πήγε στο δωμάτιο, γιατί την είχε ειδοποιήσει η κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου και της είχε πει να πας να ετοιμάσεις τα παιδιά για να πάμε μια βόλτα. Τι προκύπτει όμως εδώ από την άρση τη συγκεκριμένη του τηλεφωνικού απορρίτου? Ότι η κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου ήταν ξύπνια, τουλάχιστον από τις 10 και 26 το πρωί. Οπότε και δέχτηκε κλήση από τη μητέρα του κύριου Μάνου Δασκαλάκη. Είχε ξυπνήσει από τις 10 και 26 μέχρι τις 10 και 45 ή τις 11 και μισή, γιατί δεν ξέρουμε την ακριβή ώρα που πήγε η κυρία Δήμητρα στο δωμάτιο της Ήρυδας για να την βρει νεκρή. Δεν πήγε να επισκεφθεί τα παιδιά της στο δωμάτιο. Ο Οθωνας Παπαδόπουλος στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα αποκαλύπτει τις σκέψεις της 33χρονης μητέρας μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Ενδιαφέρει η απόδειξη των θέσεών της που είναι οι ίδιες που έχει πει από την αρχή, η πρόοδος της ανακριτικής διαδικασίας και τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει σχετικά με τη δικογραφία που υπάρχει σε εξέλιξη σε βάρος της, το μέλλον της, η τύχη της, τα ιατρικά δεδομένα. Κάποιες αντιφάσεις τις οποίες έχουμε εντοπίσει σε κάποιες από τις καταθέσεις που μπορεί να σημαίνουν κάτι, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί έχει περάσει και αρκετός καιρός όπου οι μάρτυρες καλούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Τεράστια κενά επιστημονικά που υπάρχουν σχετικά με την αιτία θανάτου και σχετικά με τον ακριβή χρόνο επέλευσης του μοιραίου για την μικρή. Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, μιλώντας στην Τατιάνα Στεφανίδου, τόνισε πως όλα αυτά τα μηνύματα που συμπτωματικά διαραίουν τον τελευταίο καιρό βοηθούν το Μάνο Δασκαλάκη να χτίσει το δικό του υπερασπιστικό προφίλ. Εδώ φαίνεται ότι χτίζεται το υπερασπιστικό προφίλ του Μάνου του Δασκαλάκη.
ο οποίος, όπως είχαμε πει και εδώ για πρώτη φορά που ακούστηκε, έχει τους λόγους του να φοβάται κάποια δίωξη για την αδιαφορία που έδειξε. Έτσι όλο συμπτωματικός. Διαρρέουν κάποιες συνομιλίες που έχουν σχέση με το χαρακτήρα και, και τις απιστίες της Ρούλας, οι οποίες όμως από την άλλη δείχνουν ότι αυτός επιδεικνύει ενδιαφέρον για τα παιδιά του και ιδιαίτερα για την Τζορτζίνα, για την οποία έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη. Στη μία, και αν ακολουθήσουν ποινικές διώξεις και για άλλους, θα είναι για αυτή την υπόθεση. Μου κάνει βέβαια φοβερή εντύπωση το ότι έχουν χαθεί δύο παιδιά. Το τρίτο παιδί είναι άρρωστο και ασχολούνται με γιατί του μπλοκάρισε το Facebook, γιατί του μπλοκάρισε το Viber. Ενώ δηλαδή είναι όλα αυτά τα πράγματα τα δραματικά, αυτοί, με συγχωρείτε για την έκφραση θα την πω, ξεκατηνιάζονται στα τηλέφωνα. Η ψυχολόγος Μάγδα Δασκαλάκη, μιλώντας στην εκπομπή Live News, τόνισε πως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Μάνος Δασκαλάκης ως θύμα της υπόθεσης, αλλά θα πρέπει να μπει στο πλάνο των ερευνών. Πρέπει να βάλουμε στο πλάνο όλους τους πρωταγωνιστές. Οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές, εκτός από την δείκτουσα τα κορίτσια, των κοριτσιών, τη μητέρα, πρέπει να ξαναμπεί στο πλάνο ο γεννήτωράς τους, ο πατέρας, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ξέρω γιατί έχει πάρει αυτή τη μορφή ενδεχομένως και του θύματος, ότι έχει μπλεχτεί σε μια ιστορία που εκείνος μόνο δούλευε, έπρατε για την οικογένειά του και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό από την πλευρά του είναι μια καλή δική του, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο από κάτι που χρησιμοποιούν σε αυτές τις μέρες. Είναι ένα καλό αλεξίσφαιρο. Είναι πάρα πολύ καλό να ξέρει την σύζυγό του, τη γυναίκα του, ως εξαιρετική μητέρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να γλιτώσει τον εαυτό του από τις όποιες ευθύνες, πατρικές ευθύνες έχει. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή την άποψη που είπε η κυρία Δασκαλάκη, ότι πρέπει να τους βάλουμε όλους στο πλάνο, συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι. Προφανώς θα τον έχουν βάλει όμως, ρε Κατερίνα, στον πλάνο το Μάνο Δασκαλάκη και μπορεί να μην έχει βρεθεί κάτι που να τον καίει. Νάντια μου. Έχουν εξεταστεί. Έχουν μπει όλοι στο πλάνο. Ναι, γιατί μέχρι πού να είναι καταλήξει. Αυτή τη στιγμή ο Μάνος Δασκαλάκης. Δεν υπάρχει σύλληψη, δεν υπάρχει. Για το Μάνο. Γενικότερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει προκύψει κάτι σε βάρος του Μάνου Δασκαλάκη. Ο ίδιος έχει επιλέξει να απέχει, γιατί το οτιδήποτε μπορεί να διατυπωθεί δημόσια σύμφωνα με το νομικό του συμπαραστάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του. Εκείνα τα στοιχεία τα οποία έδειξαν κάτι ήταν σε βάρος της Ρούλας Πισπυρίγκου και γι' αυτό το λόγο ασκήθηκε ποινική δίωξη με ενδείξεις και είναι στη φυλακή. Σωστή. Τώρα, αν κάτι άλλο στη διαδικασία της ανακριτικής διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη προκύψει, θα υπάρξουν αλλαγές και θα αλλάξουν τα δεδομένα μετά σίγουρα το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Από τις γενικότερες δηλώσεις του Μάνου Δασκαλάκη, η πιο σοβαρή είναι η σιωπή του τώρα. Ναι. Α, αυτό πιστεύεις. Ότι οι προηγούμενες είναι δηλαδή το έκανα, ναι. Όχι, οι προηγούμενες είναι αντιφαντικές. Αλλά λέει εδώ πέρα, και αλλά λέει μετά, αλλά βγάζουν τα έτσι. Στηρίξει τη Ρούλα. Αλλά λέει στον ένα δημοσιογράφο, αλλά λέει εκ των υστέρων στον άλλο δημοσιογράφο, αλλά λέει στα SMS. Άρα, αν πάρουμε όλο το σύνολο των στοιχείων που έχουμε, η τωρινή του σιωπή είναι ό,τι πιο σοβαρό και ενισχυτικό για κάποιον που μπορεί να του δώσει δικαιολογητικά κι άλλο. Και προφανώς η σιωπή είναι χρυσός. Εδώ στο Δασκαλάκη επιβεβαιώνεται. Είναι και η γραμμή του δικηγόρου προφανώς, δεν είναι κάτι που το σκέφτηκε. Και δικιά του γραμμή, γιατί ξέρεις, η γραμμή του δικηγόρου ήταν αρχικά και για τη Ρούλα. Και βλέπεις ότι αυτή η γραμμή την υπερπίδησε. Στην αρχή έβγαιναν μαζί χέρι-χέρι στο μνημόσυνο κτλ. Άρα προφανώς. Και τότε είχαν τον ίδιο δικηγόρο. Είχε. Και όχι, είχαν δικηγόρους τότε είχε δύο. Το δικηγόρο. Είχαν και Ρούλας. Το δικηγόρο, ο οποίος παραιτήθηκε. Ακριβώς. Αυτό ήταν ο Κώτα. Ναι, ο οποίος σου είχε πει: μην μιλάτε. Γιατί γιατί πολύ σωστά κάθε φορά που δίνανε συνέντευξη ήταν στοιχεία για τις ανακριτικές αρχές να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Η σιωπή τώρα, και μπορείς να της δώσεις και σοβαρότητα και επίγνωση και σίγουρα στη σιωπή δεν θα δώσεις αντιφάσεις. Λοιπόν, έχουμε μια αποκάλυψη και αφορά στο Μάνο Δασκαλάκη. Λοιπόν, παρουσιαστής ζήτησε από τον Μάνο Δασκαλάκη συνέντευξη και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα, στη εβδομάδα που περνάει, για να μεταδοθεί αυτή η συνέντευξη είτε αύριο είτε τις επόμενες μέρες, εντάξει.
Εκείνος είπε ότι δεν αρνείται να μιλήσει, αλλά επειδή ξέρει ότι θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε ότι θα μιλήσει αμέσως μετά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Είναι γνωστός παρουσιαστής. Μπορεί να είναι και παρουσιάστρια, εντάξει, απλά δεν θέλω να στοχοποιηθεί γι' αυτό. Άρα ο Μάνος φέρεται να γνωρίζει την εξέλιξη της υπόθεσης. Μα περιμένουμε ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, τις 5 μέρες μου είπανε, το πόρισμα του κυρίου Μπουζιάννη, το οποίο θα δώσει νέα στοιχεία και νέα δεδομένα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, τώρα εγώ σε αυτό που λέει η Κατερίνα, τι καταλαβαίνω ως απλός τηλεθεατής, ως απλός που δεν έχω καμία σχέση με το ρεπορτάζ. Ότι αυτό που λέει ο Ανδρέας επιβεβαιώνεται. Προφανώς έχει αυτό που λέμε inside information, δηλαδή πληροφορία από μέσα, και το γνωρίζει κάτι που εσύ προφανώς. Άρα μπορεί να επικοινωνεί και από με την αστυνομία. Εμείς έχουμε πληροφορίες. Φανταστείτε, οι αντίστοιχοι δικηγόροι, τα αντίστοιχα πρόσωπα έχουν τις πληροφορίες τους. Οι οποίες όμως, για να λέει ότι δρομολογούνται εξελίξεις, κάτι γίνει, κάτι θα γίνει. Τον περιμένουμε προς το τέλος του μήνα. Ναι, πρόσεξε τι θέλω να πω. Ναι. Αν, παράδειγμα, η εξέλιξη είναι ότι τελικά δεν βρέθηκε τίποτα, θεωρώ ότι αυτό είναι μια εξέλιξη που δεν έχει με το αν θα μιλήσει ο Μάνος. Ναι, για να μιλάει, για να θέλει να μιλήσει, μάλλον η εξέλιξη βγάζει από το κάδρο των ίδιων. Όχι απαραίτητα. Κάθε εξέλιξη αλλάζει τις ισορροπίες εφόσον είναι εξέλιξη. Γιατί αν είναι ποσοτική συσσόρευση του ιδίου πράγματος, δεν αλλάζει. Κάθε εξέλιξη, έτσι που λέμε, θα έχουμε εξελίξεις. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζοντας το πράγμα. Ναι, αλλά μπορεί να θα μιλήσω, δεν θα το συλλάβουν προφανώς. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχει εξέλιξη που να αφορά τον ίδιο. Δεν νιώθει ασφαλής. Ο ίδιος εμπλέκεται εμέσως. Ναι, αλλά. Άρα η ενημέρωσή του μπορεί να έχει φτάσει μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν. Ότι έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Άρα λοιπόν ενημερώνεται για όλα τα βήματα. Εντάξει, το μυαλό μου πάει στον παρουσιαστή εμένα. Γιάννη μου, συγγνώμη. Εάν ναι. ο Μάνος Δασκαλάκης και ο κάθε Μάνος Δασκαλάκης ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος μία συγκεκριμένη γραμμή, τότε η εξέλιξη δεν θα έπαιζε ρόλο. Εδώ βλέπουμε ότι. Ό,τι σκαμπανεβάζουμε. Μία γραφική παράσταση σαν καρδιογράφημα. Λοιπόν, να πω και μια αποκάλυψη. Άλλη μία. 6 παρουσιαστές παρουσιάστες ελληνικής τηλεόρασης διεκδικούν συνέντευξη από τη Ρούλα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και μάλιστα με όχι τηλεφωνική. Στο κοντά μα, δημοσκοπημένη. Κάτι το οποίο βέβαια θέλει και άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέχεια, αν η ίδια πει το ναι, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά 6 ζητούν συνέντευξη. Μπορεί να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς, δεν λέω. Γιατί η Ρούλα, μιλάς τώρα για τη Ρούλα. Η Ρούλα πάντως καθημερινά έχει επαφή με το γιο του Πάνο, με τον Σόμπολο, τον Γιώργο. Ξαναλέω, συνέντευξη από κοντά. Στο οτιδήποτε έχει στο κελί. Ναι. Στο ναι. κελί. Λοιπόν. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.